Μήνυμα ετοιμότητας κεντωνής αποτρεπτικής ισχύως της Ελλάδας έστειλε ο Πρωθυπουργός. Με συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι διάλογος με το παράλογο δεν γίνεται. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει κάνει ξεκάθαρες τις κόκκινες γραμμές για την εθνική της κυριαρχία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς ότι η χώρα δεν έχει απλά μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, την οποία πιστεύω ότι φροντίσαμε αυτά τα 3 χρόνια να την ενισχύσουμε έτι περαιτέρω, αλλά έχει ταυτόχρονα και πολύ ισχυρούς συμμάχους και εντάσσεται σε ένα πλαίσιο χωρών που αντιλαμβάνονται ότι τα σύνορα δεν μπορούν να παραβιάζονται δια της βίας και οι διαφορές μεταξύ των κρατών πρέπει να λύνονται με μοναδικό γνώμονα και μοναδικό σημείο αναφοράς, το διεθνές δίκαιο. Διότι διάλογο με το παράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Και τα αιτιάσεις της Τουρκίας, έτσι όπως εκφράστηκαν στις τελευταίες επιστολές των ΟΕΕ, είναι τελείως παράλογες στο βαθμό που γύρουν ζητήματα κυριαρχίας της Ελλάδος. Η τουρκική ηγεσία με κάθε ευκαιρία προκαλεί με τη ρητορική της εξαπολύοντας επιθέσεις στην ελληνική πλευρά. Κακομαθημένη χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την Ελλάδα ο Ταγί Περντογάν, ενώ στον ίδιο και ακόμη πιο σκληρό τόνο κινείται και ο κυβερνητικός τετέρος Νεβλέτ Μπαχτσελή. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Biliyorsunuz film çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Ama sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez. Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da budur. Adalar Denizi'nde ülkemize ait olan bir anlaşmayla herhangi bir ülkeye devredilmemiş coğrafi formasyonları Türkiye'nin bir parçası olarak denizcilik haritalarımızda göstermeliyiz. Hitamında bu yeni statikoyu Birleşmiş Milletler nezdinde tescil ettirmeliyiz. Söz konusu coğrafi formasyonları. Kıyıda en yakın mülki idare yönetimlerinin görev alanına tevdi etmeliyiz. Η Αθήνα συνεχίζει να τηρεί ψύχρεμη στάση απέναντι στις παραλυρηματικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι η χώρα μας θα εξακολουθήσει να διεθνοποιεί την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας και όχι να απαντά σε προσωπικές επιθέσεις. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητα και απόλυτα προστατευμένα αλλά και κατοχυρωμένα, τόσο νομικά όσο και ιστορικά. Με μυθεύματα και έολους ισχυρισμούς δεν πλήττονται στο ελάχιστο τα ελληνικά δίκαια. Κανείς δεν αποδέχεται και δεν στηρίζει τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς και την επιθετικότητα, η οποία οδηγεί τη γείτονα σε απομόνωση και περιθωριοποίηση.